προετοιμασία, τα έντερα για το κοκορέτσι μας. Ένας γρήγορος τρόπος και καθαρός. Για πρώτη φορά το είδα στην πάνω μου, αυτό κάνω και εγώ. Ένα πλύσιμο εξωτερικά στα έντερα, πάρα πολύ καλό. Καλό πλύσιμο στα έντερα εξωτερικά με πολλά νερά. Παίρνουμε ένα καλαμάκι, το στρογγυλεύουμε τη μυτούλα εδώ για να μην μας τρυπάει τα έντερα και ξεκινάμε. Το πιάνουμε λίγο πιο πάνω από την αρχή και στη συνέχεια το έντερο γυρίζει από μόνο του με μεγάλη ευκολία, όπως βλέπετε. Ένας γρήγορος τρόπος είναι αυτός και καθαρός πάνω απ' όλα. Αφού περάσαμε ένα αρκετό κομμάτι, τώρα είναι διπλό και τριπλό εδώ μέσα, το βάζουμε κάτω από τη βρύση. Και το γυρίζουμε. Πεντακάθαρο, λιμένο, το βάζουμε στο σουρωτήρι και αφήνουμε μία άκρη απ' έξω. Όταν το χρειαστούμε, να βρίσκουμε την άκρη έτοιμη για να τυλίξουμε το κοκορέτσι. Έτσι θα συνεχίσω και στα υπόλοιπα. Για επανάληψη, ένα καλαμάκι είπα χωρίς μύτη, στρογγυλό. Πλύσιμο καλά απ' έξω και το βάζουμε λίγο πιο πάνω, 6-7 πόντους και αρχίζουμε το γύρισμα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Μια δοκιμή σε ένα μικρό κομμάτι, όπως το βλέπετε, το γύρισα από την άλλη τη μεριά και πάω να το πλύνω. Έτοιμο πεντακάθαρο. Τα έντερα στο σουρωτήρι σιγά σιγά φεύγει το νερό και ξέρεις από πού θα αρχίσεις το κοκορέτσι. Ένα βίντεο ακόμα έφτασε στο τέλος του. Το επόμενο θα είναι πώς θα φτιάξω το κοκορέτσι εξ αρχής, με τον τρόπο τον δικό μου. Σας ευχαριστώ πολύ.